Την ετήσια θερινή εκδήλωση παρουσίασε στο κοινό του Αθλητικός Σύλλογος Μυτιλίνης ΤΑΕΚ Βοντό στο Δημοτικό Στάδιο Μυτιλίνης. Μετά από δύο χρόνια που λόγω κορονοϊού η παράσταση δεν μπορούσε να γίνει, τα παιδιά του Ανδρέα Λιφραγκή από όλες τις κατηγορίες παρουσίασαν ένα όμορφο τρίωρο πρόγραμμα από αυτά που έχουν διδαχτεί. Σας καλωσορίζουμε στο γήπεδο να κάνουμε την επίδειξη και πρώτα να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Μετά από δύο χρόνια αποχής λόγω του κορονοϊού, θέλουμε πάρα πολύ που ξαναβρισκόμαστε πάλι όλοι μαζί εδώ να δούμε τα παιδιά αυτά, να δούμε την εξέλιξή τους. Χρειάστηκε όμως να υπερβάλλουν αυτό μετά από 1,5 μήνα σκληρής δουλειάς που έκαναν ώστε να παρουσιάσουν ζωντανά το ΤΑΕΚ Βοντό στο Δημοτικό Στάδιο που όλο ένα κερδίζει πολλούς θαυμαστές στο νησί μας. Σήμερα θα κάνουμε μια επίδειξη. Θα έχουμε τεχνικές στο ΤΑΕΚ Βοντό και σπάσιμο ξύλων. Έχουμε να κάνουμε επίδειξη δύο χρόνια λόγω των καταστάσεων του κορονοϊού και είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπομονούμε να δείξουμε ότι έχουμε δουλέψει τόσο καιρό στον κόσμο. Φέτος, μετά από δύο χρόνια κενά, αποφασίσαμε να κάνουμε τη μεγάλη μας εκδήλωση, που φέτος τη συνδυάζουμε με προαγωγικές εξετάσεις εγχρώμων των ζενών. Τα παιδιά είναι πολύ ενθουσιασμένα, έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό, έχουν δώσει τον καλύτερο σε αυτό. Πιστεύω ότι θα βγει μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, μια πολύ όμορφη επίδειξη. Θα πάρετε μια γεύση από αυτό που μπορούν να κάνουν και να μάθουν τα παιδιά μέσα από το ΤΑΕΚ Βοντό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοηθήσανε για να πραγματοποιηθεί αυτό. Στο ξεκίνημα της επίδειξης, η διοίκηση του Αθλητικού Συλλόγου Μυτιλίνης βράβευσε τους αθλητές που διακρίθηκαν στο κύπελο Βολάνης και Θωμαίδης, καθώς και στα πανελλήνια πρωταθλήματα, και αυτοί ήταν αρκετοί. Η Νεφέλη Αργυρού, ο Μιχάλης Γιαννάκης, ο Άρης Ζαχαρίου, ο Ζούρος Καρδάτος, ο Ευστράτιος Μελιγονίτης, ο Ιωάννης Μουτζούρης, ο Άγγελος Μιχάλης Σαρισάβας, η Άρτεμις Τσιτσάνου, η Άρτεμις Χαραλαμπίδου, ο Μιχάλης Ψαριανός. Ακόμη βραβεύτηκαν ο Ευστράτιος Καρτατζής, η Ευτυχία Καμινή, ο Γιώργος Κάζαγλης, ο Παναγιώτης Κεχαγιάς, ο Νίκος Κίνδρελης, ο Ανδρέας Κοντονίκας και η Ευτυχία Κουλαγίνη. Ευτυχία για σένα, ήταν μια πολύ καλή σεζόν με την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πες μου πώς αισθάνεσαι και γενικότερα για τη φετινή χρονιά. Είμαι πάρα πολύ περήφανη αρχικά για τον στόχο που κατάφερα να εκπληρώσω. Ήταν ένα από τους πολλούς στόχους που μπορέω σιγά σιγά να εκπληρώνω. Ήταν δύσκολη χρονιά γιατί είχαμε πολύ καιρό που ήμασταν εκτός. Η προετοιμασία ήταν αρκετά καλή με τη βοήθεια του προπονητή, με των συναθλητών σίγουρα. Πιστεύω για πολύ μεγαλύτερα πράγματα και ελπίζω. Πόσο σας είχε λείψει αυτή η εκδήλωση λόγω της πανδημίας? Πάρα πολύ. Να πω την αλήθεια, μου είχε λείψει πάρα πολύ γιατί μ' άρεσαν όλα αυτά που κάναμε. Φέτος εσύ πήρες κάποιο μετάλλιο, συμμετείχες σε κάποια διοργάνωση σημαντική? Όχι, αλλά το 2018 είχα πάει στο Κυμελίο και είχα παίξει αγώνες και είχα πάρει χάλκινο. Έχουμε βάλει δύναμη και έχουμε βάλει στόχο να τα καταφέρουμε για άλλη μια φορά και να δείξουμε στον κόσμο ότι θα τα καταφέρουμε. Το ΤΑΕΚ Βοντό το επέλεξα γιατί κάποια παιδιά στο σχολείο έχουν κάποια προβλήματα. Ας πούμε, κάνουν bullying σε άλλα παιδιά κτλ. Και είναι λίγο δύσκολο αυτό. Εδώ και 13 χρόνια είμαι εδώ στο ΤΑΕΚ Βοντό για να κερδίσω λοιπόν αυτή τη δύναμη. Θα δείξουμε διάφορες κινήσεις που έχουμε μάθει, που τις κάνουμε αρκετό καιρό. Μου αρέσει το ΤΑΕΚ Βοντό. Το κάνω από 4 χρονών και θέλω να το συνεχίσω και μεγαλώνοντας. Μετάλλια επίσης πήραν και τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν σε αγώνες του Αθλητικού Συλλόγου. Ο Αθλητικός Σύλλογος Μυτιλίνης δεν τελείωσε ακόμη τη χρονιά, αφού έχει ακόμη μία υποχρέωση σε λίγες μέρες, λαμβάνοντας μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.